Πήγαινε μέσα και έρχομαι. Μην αργήσει. Έχεις 30 δεύτερα για να εξαφανιστείς. Και σε 10 προλαβαίνω. Την ευχή μου, γε μου. Τι συμβαίνει? Γιατί με κοιτάζεις έτσι, τι θες? I want to know what love is. Αχα. Go on. I want you to show me. I know you can show me. It's show time, baby! Don't worry. Δώσε μου 30 δεύτερα. Τι έγινε, πώς πάει, έχουμε κανένα νέο? Θα σε σκοτώσω, μα το Θεό. Απόψε, δεν... Τι είναι αυτό? Όταν με το καλό βάλεις γκολ, θα ανοίξω μια σαμπάνια. Εξαφανίσου. Μπες στο δωμάτιό σου και κλειδώσου. Θα σπάγω στο λαρίκι. Οκ, καπετάνιο. Μην τα ράζεσαι. Δεν σου λειτουργήσει προπέλα. Και πάλι μαζί σας μετά από το διαφημιστικό break. Τι έγινε? Τίποτα, όλα καλά. Η νύχτα είναι δικιά μας. Δεν καταλαβαίνω. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι μας χρωστάς κάποιες εξηγήσεις. Η Ανέτα θέλει να πει ότι... Πατέρα, δεν χρειάζομαι διερμηνέα. Ελληνικά της μιλάω. Ελπίζω παρότι ομογενής να καταλαβαίνει. Τι εξηγήσεις σας χρωστάω? Τι ακριβώς συμβαίνει με σένα και τον Νίκο? Τι πλήση εγκεφάλου του έκανες και σου πρότεινε γάμο? Εγώ του έκανα πλήση εγκεφάλου. Αυτός με πίεσε. Άμα βάλει κάτι στο μυαλό του, τον ξέρετε. Εμείς τον ξέρουμε. Και πολύ καλά, μάλιστα. Εσύ τον ξέρεις ελάχιστα. Εγώ ξέρω ελάχιστα τον Νίκο? Εγώ τον Νίκο τον έχω γεννήσει. Ο Νίκος σε είχε περιγράψει εντελώς διαφορετικά. Εγώ φταίω? Φαίνεται είναι τόσο ερωτευμένος. Με βλέπει αλλιώς. Ο έρωτας είναι τυφλός. Πάψε εσύ που το ξέρεις, υπήρξες ερωτευμένος? Ναι, με σένα. Ο Νίκος μας είχε πει ότι συχαίνεσαι τα σκυλιά. Και εσύ με το δικό μας, μόνο που δεν φιλιάστε με γλώσσα. Δεν συχαίνομαι γενικά τα σκυλιά. Το δικό του δεν άντεχα. Τι σκυλί έχει ο Νίκος? Μία είναι η αγαπημένη ράτσα του Νίκου. Τα λαμπραντόρ. Α, το ξέρεις. Γιατί, μυστικό είναι? Σωτήρι μου,
Ζευγάρι είναι, ξέρει ο ένας τον άλλον. Τα ακούγια του, τις συνήθειές του. Τι μουσική ακούει ο Νίκος? Α, δεν έχει πρόβλημα, ακούει τα πάντα. Όχι. Έχει αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο είδος. Το κόλλημα που έχει με την τζαζ. Ορίστε, και αυτό το ξέρει. Πώς πίνει τον καφέ του? Καλή, τι είναι αυτά τα πράγματα που ρωτάτε την κοπέλα? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Πώς τον πίνει? Σκέτο. Ούτε ζάχαρη, ούτε γάλα. Την πάτησες. Μέτριο τον πίνει. Στην Αυστραλία τον πίνει σκέτο. Είναι βαρύς ο καφές της Αυστραλίας. Πού το ξέρεις εσύ, έχεις πιει? Μωρό ξεμωρέ, πώς κάνεις έτσι? Τι ομάδα είναι ο Νίκος? Αίματος. Δεν του πήρα και δείγμα. Τι ομάδα στο ποδόσφαιρο? Ατλέτικο Μέλμπουρν. Όχι στην Αυστραλία, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Θέλει και ερώτημα? ΑΕΚ. Ορίστε, και αυτό το ξέρει. Δεν είναι και δύσκολο. Όλο το δωμάτιό του πάνω είναι κυτρινόμαυρο. Και ποιος είναι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής? Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Όχι. Ένας είναι. Για έναν τρέχει στο γήπεδο. Α, λες ο... ο... Ποιος? Πες τον καλέ. Ο Μανολάς. Ο Μανολάς δεν παίζει πια ποδόσφαιρο. Α, δεν θα το ξέρει ο Νίκος. Μη του το πούμε του παιδιού και στενοχωρηθεί. Ρε μάνα, σταμάτα και εσύ τις κοτσάνες. Πρόσεξε πώς μιλάς στη μητέρα σου. Και επιτέλους θα σταματήσει αυτό το λαϊκό δικαστήριο. Πού αποσκοπούν όλες αυτές οι ερωτήσεις? Αποσκοπούν, γλυκέ μου πατερούλη, στο ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Τι δεν πάει καλά? Αφήστε, ξέρει τι κάνει η Ανέτα. Σε ευχαριστώ. Το σημάδι που έχει στο γόνατο, από τι είναι? Το σημάδι στο γόνατο? Α, λέτε που πέσε με τη μηχανή? Όλα τη τα έχει πει. Πώς πίνει το ουίσκι του? Πώς πίνει το ουίσκι του? Καλέ, πώς πίνεις το ουίσκι σου? Σαν τι σε νοιάζει, ποια είσαι? Καλά, θα πω στην τύχη. Με δύο παγάκια. Πώς το πίνει? Δεν ξέρω. Με δύο παγάκια το πίνει, παιδιά, σας το λέω εγώ. Όλα αυτά που μας λες, τα ξέρουν όλοι. Δεν μας λες τίποτα προσωπικό του. Τι προσωπικό του, να σας πω? Δεν ξέρω, κάτι πολύ προσωπικό του. Που θα το ξέρεις μόνο εσύ. Σωτήρη μου, δεν χρειάζεται να επισέλθουμε στα ενδότερα του ζευγαριού. Αφήστε ησύχητη κοπέλα. Παρατράβηξε το αστείο. Τι να σας πω δηλαδή? Αν κοιμάται μπρούμητα ή ανάσκελα. Δεν ξέρω. Πες μας κάτι που θα το ξέρε μόνο η αγαπημένη του. Θα σου πω κάτι για τον Νίκο. Μη σου φύγει η κουβέντα. Ωραία λοιπόν. Αφού επιμένετε, θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό. Που προφανώς δεν το ξέρουν όλοι. Σ' ακούμε. Ο Νίκος έχει κάνει περιτομή. Τι? Τι έχει κάνει? Δεν το πιστεύω ότι ακούω αυτή τη συζήτηση. Συγγνώμη, μ' αναγκάσανε. Ο Νίκος, περιτομή. Γιατί μωρή, μουσουλμάνος είναι. Την πάτησες. Δεν έχει κάνει. Όχι. Έχει κάνει. Με κάποιον άλλον θα τον μπερδεύεις. Σωτήρη! Αποκαλύφθηκε η απάτη. Σας το έλεγα. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Όχι. Έχει δίκιο η Δίκη. Ο Νίκος μας είχε κάτι ενοχλήσεις πριν 2-3 μήνες και του είπε ο γιατρός εκεί ότι πρέπει να κάνει. Το είχε πει μόνο σε μένα. Ας λήξει αυτή η κουβέντα. Δεν αισθάνομαι καλά. Έχετε δίκιο. Σας ζητώ και πάλι συγγνώμη. Καληνύχτα. Είστε απαράδεκτοι. Και κυρίως εσύ. Την πρόσβαλες την κοπέλα. Εγώ στη θέση. Παρατήστε με. Όλοι. Εγώ ένα δεν κατάλαβα.
Αυτή τον έβαλε και έκοψε το πουλί του. Είσαι τόσο όμορφη. Μόνο αυτό διακρίνει σε μένα. Και τρυφερή και ρομαντική. Και τι άλλο? Και ευαίσθητη. Τίποτα άλλο? Και γενικά χαρισματικός άνθρωπος. Έτσι θα με περιέγραφες δηλαδή? Κάτσε, δεν τελείωσα. Είσαι και... Τι? Καλός άνθρωπος, το πέτυχα? Όχι, ας, δεν πειράζει. Και φυσικά είσαι και τετραπέρατη. Τι είμαι? Τετραπέρατη, είσαι το πιο τετραπέρατο μουτράκι που έχω γνωρίσει. Το εννοείς? Ό,τι λέω το εννοώ. Είσαι για μένα το πιο όμορφο και το πιο θλιμμένο τοπίο του κόσμου. Τι όμορφο που ήταν αυτό, ξαναπες το μου. Είσαι για μένα το πιο όμορφο και το πιο θλιμμένο τοπίο του κόσμου. Υπέροχο είναι. Εσύ το έχεις σκεφτεί? Ναι, σε μια στιγμή έμπνευσης. Γιατί με δουλεύεις? Δεν σε δουλεύω. Με δουλεύεις, αφού εσύ μου το πρωτόπες. Εγώ, πότε? Ο μικρός πρίγκιπας. Τι? Ο μικρός πρίγκιπας. Ποιο κράτος? Γιατί με δουλεύεις, γαμώτο? Όχι, αλήθεια, δεν θυμάμαι. Δεν μου στέλνεις email με αποσπάσματα από το μικρό πρίγκιπα? Για εκείνα τα email. Πού τα θυμήθηκες? Ξενύχταγα μαθαίνοντας τα απ' έξω. Και όταν τη νύχτα θα κοιτάς τον ουρανό, εγώ που θα κατοικώ σε ένα αστέρι, θα σου γελάω. Και θα είναι σαν να γελούν για σένα όλα τα αστέρια. Αυτό λεξί το θυμάσαι? Έλα, σειράσου τώρα. Γιατί πράγμα? Σειράσου, πες μου και εσύ ένα απόσπασμα. Όχι τώρα, Γρηγόρη μου. Έλα, όπως κάναμε παλιά. Όχι τώρα, αύριο με τον καφέ. Νιστάζω, μωρέ. Νιστάζει το μωρό μου? Κλείνουν τα μάτια μου. Καλά, δεν θα σε βασανίσω άλλο. Κοιμήσου. Κι εγώ θα σε κοιτάζω. Είσαι τόσο όμορφη όταν κοιμάσαι. Και όταν κοιμάμαι? Υπάρχει τέλος πάντων κάποια στιγμή της ζωής μου που να μην είμαι όμορφη? Καμία. Όταν κοιμάσαι είναι σαν να κατέβει και ένας άγγελος στη γη και κουρασμένος να μάζεψε τις φτερούγες του και να γύρε να ξαποστάσει. Άντε πάλι, μικρός πρίγκιπας. Όχι, αυτό είναι δικό μου. Καληνύχτα. Θεμάσαι. Εσύ θες για όλα. Ποιος είναι? Ενοχλώ? Τι έγινε? Συνεχίζεται η ανάκριση? Έφερες τη λάμπα? Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Τσάμπα σου επιτέθηκα. Και μια άλλη συγγνώμη, που σου είπα ότι μπερδεύεις τον Νίκο με κάποιον άλλον. Και πάλι συγχωρεμένος. Και μια τελευταία συγγνώμη. Να σου πω, κουράστηκα να σε συγχωρώ. Και να ξέρεις ότι είμαι άνθρωπος που δεν ζητάει εύκολα συγγνώμη. Το έχω καταλάβει από καιρό. Καληνύχτα. Γιατί τον ζηλεύεις τόσο πολύ τον Νίκο? Τι? Εγώ ζηλεύω τον Νίκο? Σωτηράκι, όχι σε μένα. Για ποιο πράγμα να τον ζηλέψω? Απλώς μου τη δίνεις τα νεύρα. Αλλά δεν φταίει αυτός. Ο πατέρας μου. Μια ζωή το θυμάμαι να μου λέει: δεν μπορείς να μοιάσεις τον αδερφό σου. Ο Νίκος μας πήγε πολυτεχνείο. Ο Νίκος μας βγάζει λεφτά. Ο Νίκος μας αυτό, ο Νίκος μας εκείνο. Τον ζηλεύεις πάρα πολύ. Χαίστηκα ό,τι κι αν κάνει.
Ποτέ μου δεν τον ζήλεψα. Ίσα-ίσα τον καμάρωνα. Ποτέ μου δεν τον ζήλεψα. Ποτέ. Ούτε καν τώρα. Τι εννοείς? Τίποτα. Γιατί να τον ζηλέψεις τώρα? Που βρήκε εσένα. Είναι τυχερός γιατί... Εντάξει, μπορεί να μην είσαι ο τύπος μου. Δηλαδή, ούτε στο τόσο. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω. Είσαι καλό παιδί. Μ' έκοψες εσύ. Είναι τυχερός που σε κάνει η γυναίκα του. Κι εγώ. Δηλαδή, είμαι τυχερός που σε κάνω νύφη μου. Μα κι εγώ, βρε, είμαι τυχερή που σε κάνω κουνιάδο μου. Καλή όλη μες στην καλή τύχη είμαστε. Μια ευτυχισμένη οικογένεια. Θα συνεχίσουμε για πολύ να δουλεύουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί τα έχεις κάνει έτσι σκατά στη ζωή σου? Τρώγεσαι με τον πατέρα σου. Βαριέσαι τη δουλειά σου. Με τον αδερφό σου είσαι σε κο... Δεν γουστάρω συμβουλές. Έχω μάθει να τα βγάζω πέρα μόνος μου. Όλα μόνος σου τα κάνεις εσύ. Μη μιλάς. Δεν ξέρεις τι σημαίνει μοναξιά. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει μοναξιά. Βρε, εγώ έχω κάνει διατριβή στη μοναξιά. Εσύ έχεις τον Νίκο. Κανέναν δεν έχω. Καταλαβες? Κανέναν! Άντε στο διάλογο. Θα κοιμάται η πνάρου. Breakfast is served, your highness. Πότε ξύπνησες? Πουρνό. Έφτιαξα μια ομελέτα. Να τρώει μάνα. Όχι, περίμενε, μην με κοιτάς, είμαι χάλια. Είσαι μια κούκλα. Μια αγουροξυπνημένη κούκλα. Όχι, δεν βλέπω με. Μην με κοιτάς, φύγε. Βρε χαζούλα. Απ' την ώρα που ξύπνησα, καθόμουν και σε κοίταζα. Γιατί? Έτσι, σε χάζευα. Σαν μωράκι ήσουν. Με τις τσιμπλίτσες σου. Τσιμπλίτσες! Μη μου λες τέτοια! Έλα και θα κρυώσουν οι καφέδες! Παρακαλώ. Βούτα μέσα, κρουασανάκι. Να σου ξομολογηθώ κάτι. Σ' ακούω, τέκνο μου. Παλιότερα, καμιά φορά, μια-δυο φορές δηλαδή, όχι πολλές, όταν κοιμόμουν με έναν άντρα, είδα το νου μου να ξυπνάω πρώτη και να φτιάχνομαι. Τι εννοείς, να μαστουρώνεις? Όχι, βρε Γρηγόρη. Πλενόμουν, χτενιζόμουν, έβαζα λίγο κραγιόν. Γιατί όλη αυτή η ταλαιπωρία? Γιατί δεν ήθελα να με βλέπουν στα χάλια που είμαι τώρα. Ποια χάλια? Είσαι αληθινή. Κι εγώ το μωρό μου το θέλω αληθινό. Όπως είναι στην πραγματικότητα. Έλα τώρα να του ταΐσω μελετίτσα. Κάνε α. Εγώ θα φύγω σε λιγάκι, εσύ με την ησυχία σου. Χουζούρεψε. Όχι, θα φύγω. Δεν μένω εδώ μέσα με τον άλλον. Το Λάζαρο. Μην το παρεξηγείς, μωρέ. Είναι ψυχούλα. Κάνε μια προσπάθεια να γίνετε φίλοι. Αυτός έχει φίλους τους κροκόδηλους. Όχι, τον έχεις παρεξηγήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα τα βρείτε και θα κάνετε πολύ καλή παρεούλα. Έλα, κάνε α. Δεν θέλω άλλο. Μια, για το φιλαράκι στο Λάζαρο.
Καλή τύχη, κοκκίνο σκουπίτσα. Τι έχεις πάλι? Τίποτα, βαριέμαι. Πάω κι εγώ σιγά σιγά. Κάτσε λίγο, τι έχεις να κάνεις? Δεν θέλω να με δουν οι δικοί σου. Σου πω, δεν έρχονται προς τα δω. Μεσολάβει ναρκοπέδιο. Κάτσε να πιούμε καφέ. Πάμε να πιούμε στην Κηφισιά. Δεν προλαβαίνω. Πρέπει να κατεβώ στην Αθήνα με την αδερφή μου. Δώσ' μου ένα φιλιάκι. Τι ήταν αυτό? Για περίμενα. Και στο πάω να φύγω. Μη μιλάς. Ποιος ήταν? Κανείς. Το σκυλί μάλλον. Ποιο σκυλί? Έχουμε ένα σκυλί πολύ περίεργο. Του αρέσει να χώνει τη μύτη του παντού. Φεύγω. Πώς έτσι? Δεν ξεμπερδεύεις έτσι εύκολα. Τι είσαι ποιος ξαφνικά? Ελεύθερα. Ξύπνησες? Τώρα. Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις, έχουμε τουρνουά rapid. Α! Πώς πάει? Μάλλον την παίρνει την παρτίδα. Ξέρεις πως ξεγλιστράει? Σε σαύρα. Άγια σου. Πίσω όμως έχει αχλάδα την ουρά. Χα, τώρα είμαι εδώ. Έχω φτιάξει καφέ, θέλεις? Ναι, με. Και αν υπάρχει καμιά μύγα για το Μίτσο. Μύγα? Να κολλάτσεις.
Α, θα κοιτάξω. Στην ψωμιέρα κοίτα. Έχουν φωλιά. Το περίμενα θα κάνεις αυτή την κίνηση. Σωτήρη! Τι γίνεται, ρε γαμώτο? Γεια σου, ρε Μιλτιάδη, με τα σινιάλα σου! Κοπελιά, έχεις ώρα? 11:30. Πήγε 11:30. Thanks. Κοπελιά, sorry κιόλας. Στο Σωτήρι πας? Ναι, γιατί? Τι ώρα σου έχει πει? Δεν κατάλαβα. Όχι, σε ρωτάω και πάλι sorry. Γιατί εγώ είμαι το ραντεβού των 11 και έχει πάει 11:30 και δεν με έχει φωνάξει ακόμα. Τι λες, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχει βγει ακόμα το ραντεβού των 10, καταλαβες? Το ραντεβού των 10. Ξεκίνησε με καθυστέρηση, φαίνεται, και έχουμε γίνει αχταρμάς. Εσένα τελικά τι ώρα σου έχει πει? Τέτοια ώρα, 11:30 με 12. Τα βλέπεις? Υπολόγιζα ότι θα έχω τελειώσει εγώ. Μισό λεπτό, γιατί μπλέχτηκα. Τι εννοείς το ραντεβού των 10 και των 11? Με ραντεβού δέχεται? Τις Κυριακές. Καθημερινές είναι πιο λάσκα. Πλάκα μου κάνεις, ε. Γιατί να σου κάνω πλάκα? Μωρέ, το ξέρεις το Σωτήρι. Όχι, εγώ... βασικά για καφέ ήρθα. Σε καταλαβαίνω, κουκλίτσα μου. Μην νομίζεις. Όλες μας γι' αυτό ερχόμαστε. Άλλες για καφέ, άλλες για τσάι. Τι να κάνουμε? Είναι γλυκό αίμα τους ο άτμος και τον ανεχόμαστε. Εσείς ανεχτείτε το. Εγώ στο σωρό δεν μπαίνω. Είσαι μεγάλος, είσαι σπουδαίος. Μη με καρφώσεις, την έχω βάψει. Ρε μάγκα, μεταξύ μας. Ωχ, σωσ' εν όψη. Τι γίνεται? Τίποτα, ησυχία. Κανα νέο? Τα χτεσινά. Περιμένεις κανέναν? Όχι, έτσι χαζεύω. Α, μη περιμένεις πια, όλα τελειώσανε αφού τα χείλη σου πια με προδώσανε. Εγγύησή μας είναι η 25ετής πείρα μας. Πιάνουμε στα πράσα μυχούς. Εντοπίζουμε εξαφανισμένους. Ξετρυπώνουμε οφειλέτες. Ανακαλύπτουμε κρυμμένα περιουσιακά στοιχεία. Σύνθημά μας. Βλέπουμε τα πάντα. Δεν μας βλέπουν. Ακούμε τα πάντα. Δεν μας ακούν. Είμαστε ικανοί να βάλουμε κοριό και στουβοδιού το κέρατο. Ναι. Κοιτάξτε. Εμάς η υπόθεσή μας είναι λίγο ιδιόρυθμη. Οι ιδιόρυθμες υποθέσεις είναι η σπεσιαλιτέ μας. Σας ακούω. Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία. Ο αδελφός μας... Πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξεκαθάρισμα. Όχι, όχι. Έχει να κάνει με ναρκωτικά? Όχι, καμιά σχέση. Για ποιους μας περάσατε? Μην το λέτε. Μπορεί επιφανειακά έτσι να φαίνεται. Αλλά έχουν δει τα μάτια μου εμένα
Στην πιάτσα με φωνάζουν λαγωνικό. Μπορώ να συνεχίσω? Ναι, αλλά ελάτε στο ζουμί. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Μια κοπέλα. Κοπέλα τρόπος του λέγειν. Δεν είναι κοπέλα. Κατάλαβα. Άντρας εγχειρισμένος. Όχι. Κοπέλα είναι. Μην τον μπερδεύεις τον άνθρωπο. Κοπέλα είναι. Μάλιστα. Τι θέλουμε, ζωντανή ή νεκρή? Τι? Τι? Πλάκα κάνω. Πώς τη λένε? Βίκη Σεϊτανίδη. Είναι ναρκωμανής. Άντε πάλι. Σας είπαμε, δεν υπάρχει καμιά σχέση με ναρκωτικά. Χάνεις την ψυχραιμία σου. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Συνεχίστε, μαντά. Πού είχα μείνει? Αυτή η κοπέλα μένει σπίτι μας. Στο πατρικό μας, δηλαδή. Αυτή η Βίκη Σεϊτανίδη μένει σπίτι σας? Ακριβώς. Τότε γιατί ψάχνουμε να τη βρούμε, αφού ξέρουμε πού είναι? Γιατί έχουμε βάσιμες υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι κρύβει αυτή η γυναίκα. Εγώ υποπτεύομαι ότι ούτε καν τη λένε Βίκη Σεϊτανίδη. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει Βίκη Σεϊτανίδη. Και να υπάρχει, δεν είναι αυτή. Και τι απέγινε η πραγματική Βίκη Σεϊτανίδη? Πού να ξέρω. Μήπως έπεσε στα ναρκωτικά? Πάνω φύγουμε. Καλά, μια υπόθεση έκανα. Μια υπόθεση έκανα. Αμέσως να φύγετε. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Αμέσως να φύγετε. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε ποια είναι αυτή που μένει σπίτι σας. Ακριβώς. Προφανώς. Αυτή που μένει σπίτι σας σκότωσε την πραγματική Βίκη Σεϊτανίδη. Τη σκότωσε. Και πήρε τη θέση της. Ο εκβιασμός που κολλάει. Ποιος εκβιασμός? Α, δεν υπάρχει εκβιασμός στην υπόθεση. Κρίμα. Οι εκβιασμοί είναι το φόρτε μου. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, θα το αναλάβετε? Και βέβαια. Ανακεφαλαιώνουμε. Σας παρουσιάζεται μία κοπέλα η οποία ισχυρίζεται ότι είναι η Βίκη Σεϊτανίδη. Εσείς ψηλιάζεστε ότι δεν είναι. Και αν δεν είναι αυτή που λέει ότι είναι, τότε ποια είναι? Ταυτότητα σας έχει δείξει. Ταυτότητα? Γιατί να μας δείξει? Τη φιλοξενούμε, πώς να της τη ζητήσουμε? Δεν χρειάζεται να της τη ζητήσετε. Σίγουρα θα υπάρχει κάπου μια ταυτότητα. Ή ένα διαβατήριο. Ένα δίπλωμα οδήγησης. Ένα βιβλιάριο ασθενείας. Κάποιο χαρτί, τέλος πάντων, που να λέει ποια είναι η μυστηριώδης κυρία. Ποιος ήταν αυτός? Βρε! Πού βρέθηκες εσύ εδώ? Πότε πρόλαβες και τρύπωσες και δεν σε πήρα χαμπάρι? Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Δυο-τρεις μέρες θα το φορέσεις. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το έπαθες. Σου είπα ρε μάνα με τη μηχανή, μη με κνευρίζεις, αλλό. Σε τρεις μέρες θα είναι περδίκη. Δεν έχει ανάγκη ο Σωτήρης. Πώς με τη μηχανή, φρέναρες απότομα? Μόνο, έχω τα νεύρα μου. Καλά, δεν ξαναμιλάω. Θεέ μου φίλε, γεμάτη κακό σε είδε. Μωρέ, δεν έχω παίξει ποτέ bowling. Τίποτα δεν είναι, θα δεις τι πλάκα έχει. Με ζήλια θα γίνω, θα με κοροϊδεύουν όλοι. Χεστήκαμε.
Αυτό λέγεται strike. Έλα πάμε, πορώθηκα τώρα. Χαλαρά, χαλαρά. Αρχικά θα διαλέξουμε την παλίτσα. Θα δοκιμάσεις 2-3 να βρεις αυτή που σε βολεύει. Τι φούξια θέλω. Δεν έχει σημασία το χρώμα. Το θέμα είναι να σε βολεύει στο χέρι. Πειράζει να πάρω τη φούξια. Πάλι strike έκανε αυτός. Μην αποσπάτε η προσοχή σου, εμένα παρακολουθά. Σε παρακολουθώ. Βάζουμε εδώ το χέρι μας, επειδή μπορεί να έχει υδρώσει. Για να δω. Ωραίο είναι. Και εν συνεχεία. Αυτό είναι πολύ πρακτικό για να στεγνώνει το μανό. Δεν ξέρω να μιλάω. Εν συνεχεία επαναλαμβάνω, παίρνουμε την παλίτσα και τοποθετούμε τα δάχτυλά μας κατά αυτόν τον τρόπο βαθιά μέσα στις τρύπες. Θα σπάσουν τα νύχια μου. Στέλλα. Συγγνώμη, συνέχισε. Έπειτα, δώσε τώρα προσοχή. Παίρνουμε λίγη φόρα, τρέχουμε μέχρι εκείνη τη γραμμή, προσέχουμε να μην την πατήσουμε γιατί θα κάνουμε φάουλ και πετάμε την παλίτσα. Τόσο απλό είναι. Απλούστατο. Watch me. Η πρώτη δεν μετράει, είναι δοκιμαστική. Και εμάς ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε strike. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας. Βασικά προσπαθούμε να ρίξουμε όσες περισσότερες κορίνες μπορούμε. Αυτός γιατί τις ρίχνει όλες. Αυτός. Αυτός είναι πρωταθλητής. Τον ξέρω, όχι προσωπικά, τον έχω δει στη τηλεόραση. Έχει κερδίσει τουρνουά και τουρνουά. Έτσι πες μου. Μα αλλιώς θα σου πω. Λοιπόν, έτοιμοι να αρχίσουμε. Θες να πίνεις κάτι? The usual. Σοδίτσα. Για 7 κιλά. Αλήθεια. Για την ακρίβεια, το ανώτατο βάρος μιας μπάλας είναι 7.300. Έχω πολύ τρακ, δεν έχω ξαναπαίξει. Δεν είναι τίποτα, πανεύκολο είναι. Καλά, για σένα είναι πανεύκολο. Αφού είσαι πρωταθλητής. Τι είμαι? Πρωταθλητής. Εγώ. 2-3 φορές το μήνα παίζω. Αλλά μου αρέσει πολύ και το έχω ψάξει. Μιχάλης. Μίκη. Τι θα γίνει, θα αρχίσουμε? Έρχομαι. Πόσο είναι αυτή η απόσταση? Περίπου 19 μέτρα. Βάου! Γρηγόρη, το ξέρεις αυτό? Η απόσταση από τη γραμμή μέχρι τις κορνίες είναι 19 μέτρα. Καλά που μου το πεις, γιατί ήθελα να στρώσω μια κουρελού. Αμερικάνικο είναι το bowling, ε? Όχι, πρωτοξεκίνησε στα αρχαία χρόνια από την Αίγυπτο. Αλήθεια? Γρηγόρη, το ξέρεις αυτό? Ποιο πάλι? Φαραώ, έπαιζε bowling. Και όποιος έχανε τον κάνανε μούμια. Θα έρθεις να παίξουμε καμιά φορά? Παίξε πρώτος να δω. Τα μάτια στο 14. Μια παλιά αιγυπτιακή παροιμία. Όποιος χάνει στο bowling, κερδίζει στην αγάπη. Μιχάλη, να σου πω. Εντάξει, κατάλαβα. Αγάπη μου, δεν θα ρίξεις? Με τη φούξια. Γεράμε τσαμπουκά!
και strike. Yes, yes, yes. Δεν το πιστεύω. Η πουτάνα η τύχη ψαρχάριας. Με άλλο χρώμα. Έχει καλό χέρι. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Θα ακούσετε σε πρώτη και τελευταία εκτέλεση τι συμβαίνει όταν η αρχαία Ελλάδα συναντά φυλάγνα Ανατολή. Έτοιμος, Μίλτο! Πάμε, μαέστρο! Σήκω, χορέψε, κουκλί μου. Η θειόρχη σε έναν ιό. Να σε δω, να σε κάνω. Ή να ορώ σε έφρανθο. Τσίτε τελειτουργικό. Κορδάκα ο δωμάνο. Νινα ναϊ για πρόμο, νινα ναϊ ναϊ. Ω πάνι να νινα ναϊ, νινα ναϊ ναϊ. Νινα ναϊ για πρόμο, νινα ναϊ ναϊ. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε, πάνε. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε, πάνε. Θα σου τραγουδήσω πάλι. Άσο με σιδεγώ πάλι. Τον ασυχικό καβά. Νόμον διεγερτήκον. Κούνα λίγο το κορμί σου. Κορδάκι σου, κορδάκι σου. Νίνα ναϊ για πού, νίνα ναϊ ναϊ. Ω πανίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ. Νίνα ναϊ για πού, νίνα ναϊ ναϊ. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε, πάνε. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε, πάνε. Μια φορά μονάχα ζούμε. Άπαξ σε καταβιούμε. Με στο ψευτικό δουλειά. Εν το κόσμο το κενό. Πρέπει λίγο να χαρούμε. Μικρονούνε βοχίτεο. Νίνα ναϊ για πρού, νίνα ναϊ ναϊ. Ω πανίνα νίνα ναϊ, νίνα ναϊ ναϊ. Νίνα ναϊ για πρού, νίνα ναϊ ναϊ. Επίε πάνε, πίε πάνε, πίε πάνε. Να πεθάνει ο Χάρο! Στην υγειά της αρχίστρας! Μπράβο, παιδιά μου! Μπράβο! Ελάτε τώρα όλοι, ώρα για φαγητό! Δεν μπορεί, δεν τόσεις αυτό. Ένας εφιάλτης είναι και θα ξυπνήσω. Ναι, θα ξυπνήσω. Παρακαλώ, πάνω τα στράι. Τι κι αυτό απόψε, τι γέλιο. Γιατί είσαι έτσι, εσύ, τι έχεις. Τίποτα, κουρασμένος είμαι. Κι εγώ, τα χέρια μου από τον αγκώνα και κάτω δεν το νιώθω. Ωραίο το bowling, αλλά πολύ κουραστικό. Θα πάρω μια βιταμίνη. Άκου το. Ο Γρηγόρης δεν ανέχεται να το φτύνουν έτσι. Ποιος Γρηγόρης εσύ? Ναι, εγώ. Ποιος έφτισε? Εσύ μόλις είδες τον ψηλό, τον πανίβλακα, κόλλησες πάνω του, τριβόσουνα. Τριβόμουνα εγώ, πρόσεχε τι λες. Και να σου πω, Μιχάλη, πώς την πετάνε την μπάλα. Και να σου πω, Μιχάλη, πώς μετράνε τους βαθμούς. Και πώς πετυχαίνουνε strike. Και πώς το τρίβουν το πιπέρι. Είσαι γελίος. Πάω στοίχημα πως ανταλλάξατε και τηλέφωνα. Α, είσαι κρετίνος. Είσαι και φαίνεσαι που θα με πεις εμένα. Επιτέλους. Προσέχετε το λεξιλογιό σας. Υπάρχουν και μικρά παιδιά σε αυτό το σπίτι. Έπρεπε να την έβλεπες προσερνώντας στα πόδια του. Για δείξε μου. Τι λέει καλέ. Αγόρι μου, δεν γεννήθηκε ακόμα ο άντρας που θα συνθώ στα πόδια του. Είμαι κι εγώ εδώ. Από το κόμπλεξ του που ήταν συνέχεια άστοχος, τον έβγαλε τον άνθρωπο πρωταθλητή. Ρε, ήμουν άστοχος εγώ. Απλώς δεν ήταν η μέρα μου. Εγώ είμαι άσος στο bowling. Πες ρε Λάζαρε. Α, όλα και όλα. Ο Γρηγόρης στο bowling είναι champion. Του φύγε μία φορά η μπάλα προς τα πίσω. Τρέχαμε να γλιτώσουμε. Ψάχνω να βρω πού θα ξεσπάσω. Άμα θες να φύγω, φεύγω. Είπα εγώ να φύγεις. Όχι, γιατί καταλαβαίνω, σε πρόσβαλα. Και τι, επειδή με πρόσβαλες θες να φύγεις. Όχι, εγώ δεν θέλω. Για σένα είπα μήπως... Έτσι είναι μια σχέση. Σήμερα θα με προσβάλεις εσύ, αύριο θα σε προσβάλω εγώ. Συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Όχι, να σου πω κάτι, σε καταλαβαίνω.
Ήταν ωραίο παιδί, γυμνασμένο, με τις πλατάρες του, με τις ομοπλάτες του. Τι φτουράγω μπροστά του. Με εκνευρίζεις όταν υποτιμάς τον εαυτό σου. Άσε, ξέρω μέχρι που με παίρνει. Λοιπόν, το επεισόδιο θεωρείται λήξαν. Με πονάει το χεράκι μου. Από το κολομπόουλινγκ. Όχι, από πριν, που με τράβηξες. Μπορεί να μου έχεις κάνει μελανιά. Μωρό μου, σε σακάτεψα. Μπορεί να μου μείνει κουσούρι. Όχι, όχι, θα σου περάσει. Πάω να σου γεμίσω την πανιέρα με καυτό νερό, να κάνεις ένα αφρόλουτρο, να χαλάρωσεις, ε. Όπως σας είχα υποσχεθεί, μέσα σε 48 ώρες η έρευνά μας απέφερε καρπούς. Γρήγορα, αποτελεσματικά και προπαντός ανέμακτα. Το δίκτυο των συνεργατών μου σε όλο τον κόσμο, μετά από επίμονη και κοπιαστική προσπάθεια, ανακάλυψε τα πάντα γύρω από την ενιγματική Βίκη Σεϊτανίδη. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Εύπορη οικογένεια, ο παππούς ληξίαρχος, ο πατέρας καπετάνιος. Έχασε πολύ μικρή τη μητέρα της σε τροχαίο και πριν από ένα χρόνο τον πατέρα της σε ναυάγιο. Ουσιαστικά τη μεγάλωσαν ο παππούς και η γιαγιά. Τη μοσχοανάθρεψαν. Ξέρετε, δεν μας αφορούν και τόσο τα παιδικά της χρόνια. Σχολείο πήγε στο Αγρίνιο. Επί χρόνια σημεοφόρος. Τόσο καλή μαθήτρια ήταν. Εξαιρετική. Αλλά βέβαια και λόγω ύψους. Κάνανε αυτή σημεοφόρο λόγω ύψους. Τόσο κοντοί είναι οι αγρινιώτες. Μην κολλάμε σε λεπτομέρειες. Ποιος είχε συμμαθητές, τα στρουμφάκια. Συνεχίστε. Ούτε τα σχολικά της χρόνια μας αφορούν. Μόλις τελείωσε το Λύκειο, κατέβηκε στην Αθήνα. Προς μεγάλη λύπη όλων στο Αγρίνιο. Ήταν πολύ αγαπητή. Το έχει αυτό. Κερδίζει τις συμπάθειες. Φίλες της μας είπαν χαρακτηριστικά. Έφυγε η Βίκη και άδειασε η γειτονιά. Λογικό είναι. Έπιανε τόπο. Έλα ρε, Άνετα. Άδικο έχω. Στην Αθήνα σπούδασε γραμματέας και εργάστηκε αρκετά χρόνια σε διάφορες επιχειρήσεις. Άλλαζε όμως τακτικά δουλειά γιατί είχε προβλήματα με τους εργοδότες της. Τεμπέλα και νοθρή. Όχι, της την πέφτανε. Στη Μελβούρνη, πότε πήγε? Πριν από μερικούς μήνες. Έπειτα από μια ερωτική απογοήτευση. Τα είχε με τον Βιτόγιαννη, τον τραγουδιστή. Συγγνώμη, γιατί έχω ένα βουητό στα αυτιά. Επαναλαμβάνετε, παρακαλώ. Ποιο, για τον Βιτόγιαννη? Εννοείται τον τραγουδιστή. Το τερέκι κοντά δύο μέτρα, τον Πέδαρο. Ναι, Ανέτα, αυτόν εννοεί. Συνεχίστε. Στη Μελβούρνη δεν δούλεψε πολύ, έτρωγε τα έτοιμα από Αθήνα. Ασχολήθηκε βέβαια κάποια στιγμή με το μόντελινγκ. Έκανε φωτογραφίσεις, λίγη πασαρέλα. Και είχε πρόταση να γίνει εξώφυλλος στο αυστραλέζικο Vogue. Μισό λεπτό. Μη κουράζεστε, δεν μιλάμε για την ίδια. Πώς δεν μιλάμε για την ίδια? Την έχετε δει? Όχι. Αφήστε, εμείς τη βλέπουμε καθημερινά. Στη Μελβούρνη ήταν περιζήτητη νύφη. Περιζήτητη? Είχε δεχτεί πολλές προτάσεις γάμου. Από πάμπλου τους ομογενείς. Επομένως είμαστε τυχεροί ως οικογένεια που την γραπώσαμε εμείς. Σωτήρη, μη με εξωθείς τ' άκρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τζάμπα τις μαζέψετε. Για άλλη πρόκειται. Πείτε μας τι σας οφείλουμε. Μάλλον έχετε μπερδευτεί κι εσείς. Πρέπει να υπάρχει κι άλλη Βίκη Σεϊτανίδη. Από το Αγρίνιο, με παππού ληξίαρχο, μάνα σε τροχαίο, πατέρα σε ναυάγιο. Πρώτα απ' όλα, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Μα δεν μπορείτε να μου βγάζετε άχρηστο ένα ολόκληρο παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών. Σωτήρη, το κεφάλι μου, πάμε να φύγουμε. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα την έρευνά μου. Η επόμενη κίνηση θα είναι ο ευνηδιασμός. Ποιος ευνηδιασμός, τι εννοείται? Ναι. Βίκυ μου, με συγχωρείς που σε ενοχλώ. Όχι, τι λέτε. Λίγους κοιλιακούς έκανα. Έχει έρθει ένας φίλος του Νικόλα μας. Φίλος?
Από την Αυστραλία, ανυπομονή να σε δει. Εμένα με ξέρει. Γνωρίζεστε, λέει, Κυριάκο τον λένε. Α, γνωριζόμαστε. Έλα, σε περιμένει. Να βάλω ένα ρούχο. Μην κατεβώ σε αυτό το χάλι. Είναι βιαστικός, με το ζόρι τον κρατάω. Μια καλημέρα θα σου πει. Μα κι εγώ για μια καλημέρα θα κατεβώ. Έρχομαι, έρχομαι. Ψυχραιμία, κάποια στιγμή θα γινόταν. Λοιπόν, τρεχάτε ποδαράκια μου. Λεφτά, τσιγάρα, διαβατήριο. Let's go. Αμαρτία, μια μπουκιά. Αυτή πρέπει να καπνίζει φούντα. Του έβαλα να δοκιμάσει τον μπακλαβά μου. Να σου βάλω και σένα ένα κομμάτι. Καλέ, τρώω εγώ μπακλαβά. Σωστά τι σε ρωτάω. Κύριε Κυριάκο, ελάτε. Βίκυ μου. Τι κάνεις. Είδες πανταμώσαμε στην πατρίδα. Είδες. Όταν μου είπε ο Νικόλας ότι είσαι εδώ, λέω θα της κάνω έκπληξη. Βίκυ μου. Πες μου, τι χαμπάρια. Τα ίδια, μωρέ. Εσύ από κάτω. Τι νέα μας φέρνεις? Δουλειά. Δουλειά κι Άγιος ο Θεός. Ο Νικόλας σε έχει υπενθυμίσει. Το πουλάκι μου. Ο μπακλαβάς είναι σπεσιαλιτέ μου. Θα μου πείτε αν έχετε ξαναφάει τέτοιο μπακλαβά. Γεια στα χέρια σας, κυρία Βέρα μου. Είναι το γλυκό το Νικόλα μου. Μισό ταψί τρώει στην καθησιά του, ζωή να έχει. Για πέστε μου, τι κάνει? Δεν βλέπει την ώρα για το γάμο. Κάναμε έναν αραβόνα. Μας τα πει η Βίκη. Τι γλέντι ρίξαμε ρε Βίκη. Καλεκάει και το πελεκούδι. Δεν μου βάζετε μια σταλίτσα? Το λυμπίστηκα τώρα που τον είδα. Αμέσως, αμέσως. Και για πότε λέει το γάμος? Του Αγίου θα σου λέγα. Ο Νικόλας υποφέρει μακριά σου. Ποιος είσαι? Τι ποιος είμαι? Λέγε ποιος είσαι. Τι αστείο είναι αυτά ρε Βίκη, ο Κυριάκος είμαι. Έχεις ξανά δει εμένα? Δεν με θυμάσαι που ήσασταν με τον Νίκο. Εγώ με τον Νίκο. Να ήταν πιο μικρό το ταξίδι, θα έφτιαχνα ένα ταψάκι να το πάτε στον κανακάρι μου. Έλα, Βίκη μου. Ευχαριστώ. Στην υγειά σας, Βίκη μου, η ώρα είναι καλή. Στην υγειά σου, αγόρι μου. Καλή επιστροφή. Και σούπα, μην τα βάζει με τον Κασπάρο. Δεν την αντέχω αυτή την αδικία, με πνίγει. Τι έπαθες? Μα να μας υπολογίζουν και εμάς τους. Δεν θα πω κοντούς, μέτριους. Α, καινούριο μεγιά! Το νούμερό μου το πήρα, αλλά θέλει μάζεμα. Ένα, θα στο φτιάξει Στέλλα. Η Στέλλα. Βρε, πώς δεν το σκέφτηκα. Τι την έχουμε εδώ τη μοντελίστ? Καλά, δεν είμαι και η Ντόνα Κάραν. Τη φτουρά η Ντόνα Κάραν μπροστά σου. Η καλύτερη ράφτρα στην Αυστραλία. Φαίνεται. Θα μου το φτιάξει τσακατσάκα. Κοίτα, εγώ πολύ ευχαρίστως να το φτιάξω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά χρειάζομαι σύνεργα. Τι σύνεργα? Κλωστές, καρφίτσες, βελόνες. Έχετε? Όχι. Πώς δεν έχουμε? Έχετε. Αντιφέρε, τι κάθεσαι?
πρέπει να μην το σκεφτώ. Κάθομαι και στεναχωριέμαι. Μα κι εσύ να μην το σκεφτεί. Όλα τα έχει ο νοικοκύρης, ο κουβαλητής. Από ξενοδοχεία τα κλέβω. Έλα, πάρε ό,τι θες. Αχ, μη με κοιτάτε, έχω τρακ. Αχ, ούτε έχει τρακ. Οχ, παιδιά, τώρα που το βλέπω πιο προσεκτικά. Ναι, ναι. Τι. Χρειάζομαι ραπτομηχανή. Ραπτομηχανή. Μη μου πεις ότι έχετε. Όχι, αλλά έχει κυρανίτσα από πάνω. Δεν θα τρέχουμε τώρα στην κυρανίτσα. Έχω φέρει τη ραπτομηχανή μου από την Αυστραλία. Θα το πάρω μαζί μου και θα στο φτιάξω στο ξενοδοχείο. Καλά, πάω να ντυθώ γιατί έχω αργήσει. Κι εγώ φεύγω. Και εγώ πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.